Χαιρετίζω και εγώ τη σημερινή μας μάζοξη, που είναι μεγαλειώδης. Εδώ και 6 μήνες οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ είμαστε στο δρόμο, είμαστε με κινητοποιήσεις. Γιατί αυτή η κυβέρνηση πέρασε μία τροπολογία έκτρωμα, που ούτε λίγο ούτε πολύ, σε ένα χρόνο αφήνει 1.200 εργαζόμενους στο δρόμο. Μας αφήνει στο δρόμο χωρίς δουλειά και χωρίς αποζημιώσεις. Εμείς, σαν εργαζόμενοι το μεγάλο, και σαν εταιρεία, το μεγάλο μας όπλο ήταν η παραγωγή μας. Με τον εκαθαριστή που έχει βάλει η κυβέρνηση, η παραγωγή έχει πάει στα τάρταρα. Η απαξίωση αυτή της εταιρείας μέρα με τη μέρα παίρνει μεγάλη κατηφόρα και δεν έχει σταματημό. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο κύριος Χατζηδάκης, ο οποίος θέλει να πουλήσει και να μας κουβουλήσει την εταιρεία μας, βγαίνει σε διάφορα πάνελ στα κανάλια και μας κατηγορεί. Μας κατηγορεί ότι είμαστε golden boys, ότι παίρνουμε υψηλούς μισθούς. Μας κατηγορεί ότι χρωστάμε σε όποιον μιλάει ελληνικά. Δεν μας έχει πει ο κύριος Χατζηδάκης όμως τι έχει με τη ΛΑΡΚΟ, γιατί μας κυνηγάει από το 2014. Πάντα στο προσκήνιο αυτός ήταν. Όλα τα μέτρα που έχει πάρει τα αντιεργατικά, αυτός ήταν. Εμείς σαν εργαζόμενοι ζητάμε να αποσύρουν τώρα την τροπολογία έκτρωμα. Ζητάμε εργασία, ζητάμε ένα ανοιχτό εργοστάσιο, ζητάμε συνθήκες με υγιεινή και ασφάλεια και πάνω απ' όλα παραγωγή. Δεν θέλω κι εγώ να σας κουράσω, γιατί είναι πολλοί ομιλητές. Το μόνο που θέλω να πω κι εγώ από τα μεταλλεία Εύβοιας είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αλληλεγγύη που δείξατε σήμερα, και με τέτοια αλληλεγγύη και με ομοψυχία θα κερδίσουμε. Καλούς αγώνες, συνάδελφοι.